Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για τα φάρμακα. Λέγατε λοιπόν κύριε Πατούλη, να αρχίσω όπως σας πει ο γιατρός. Τότε εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο στο άδικο, ας πούμε, γι' αυτά και τρομοκρατείται ο κόσμος και σχεδόν όλοι έχουμε διαμορφώνει μια ψυχολογία όπου να πεθαίνουμε με τα γενώσιμα. Θα σας πω. Θα πάθουμε αλλεργίες, θα βάλουμε αυτό, θα. Καταρχήν, θα γίνει κάτι πολύ κακό. Τι νόμος προωθείται και μάλιστα πηγαίνει προς ψήφιση σήμερα. Ο νόμος λοιπόν τι λέει, ότι οι γιατροί δεν θα συνταγογραφούν το σκεύασμα, θα συνταγογραφούν τη δραστική ουσία. Θα πηγαίνουν στο φαρμακείο τους και θα παίρνουν τα δύο φτηνότερα γενώσιμα. Τα δύο φτηνότερα, φτηνότερα. Θα τις καλύπτουν τα ταμεία. Άμα θέλουν να πάρουν κάτι αυτό, θα το βάζουν από τσέπη τους. Αυτή είναι η λογική. Εξυπακούεται ότι όταν αυτή τη στιγμή. Τα οποία, συγγνώμη κύριε Πατούλη, θα βρίσκονται στις στα φαρμακεία αφού έχουν εγκριθεί από τον νέο φέτσι. Βεβαίως. Δεν θα είναι κάποια. Θα σας πω όμως, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Τούντα χθες, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά, αλλά έχει πολύ λίγο προσωπικό σχετικά με αυτό που πρέπει να κάνει. Θα σας πω λοιπόν ότι στα τελευταία χρόνια γίναν 1000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. 1000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι πήγαν τα τελευταία 5 χρόνια και πήραν από ένα φαρμακείο ένα φάρμακο από τα 7000 κυκλοφορούντα και είδαν εάν πράγματι αυτά τα οποία έχουν καταθέσει και πήραν την άδεια ισχύουν. Ξέρετε ότι από αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους είναι πάρα πολύ λίγοι σχετικά με αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό έλεγχο. Δεν υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι άλλο όμως και άλλο να μας δημιουργείται με αλφα γιώτα. Ο φόβος, ο τρόμος, ότι όπου να είναι πεθαίνουμε. Ακούστε λοιπόν. Ας κάνουμε όμως, επειδή και κλείνω εγώ. Γιατί πιέζεται να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Ακούστε. Πιέζουμε καταρχήν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν. Δηλαδή το Υπουργείο λέει, συγγνώμη που σας διακόπτω, το Υπουργείο λέει ότι στη Γερμανία κυκλοφορούν 80% για νόσημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω όρο 50%. Όχι, 50%. Άρα δεν. Σε εμάς μόνο 18, έτσι. Καταρχήν, κύριε Οικονομέα. Εγώ λέω ότι κάποιοι γιατί μπορεί να έχουν δίκιο. Να υπάρχει ανησυχία αυτό και εγώ παιδιά έχω και εγώ θα αρρωστήσω. Και εγώ παίρνω φάρμακα, όλοι μας, έτσι. Αλλά αν όμως δεν είναι έτσι και για άλλα συμφέροντα που λέει το Υπουργείο, επειδή υπάρχουν γιατροί που τα πιάνουν, γιατί να τους βρούνε και να τους καταδικάζουν και να τους αποκατρύνουμε, κύριε Κονομέα. Δεν έχουμε εγώ να τρομοκρατεί τον κόσμο. Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Κονομέα. Ακούστε λιγάκι, θα σας παρακαλέσω. Τι σημαίνει να γράφει ο γιατρός στην δραστική ουσία? Το φάρμακο δεν είναι μόνο δραστική ουσία. Το φάρμακο έχει και τα έκδοχα. Τι χρησιμοποιούνται αυτά? Δεν υπάρχει πατέντα των εκδόχων. Η ομογενοποίηση του φαρμάκου με έκδοχο και δραστική ουσία είναι διαφορετικό σε κάθε σκεύασμα. Εντάξει, υποτίθεται τα έχουν λύσει αυτά στην Ευρώπη όμως. Ναι, τα έχουν λύσει. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο με τα έκδοχα. Έχει σημασία, κύριε Οικονομέα. Εάν θα πάρετε λοιπόν ένα φάρμακο και σας μειώσει 30% τη χοληστερίνη και ένα άλλο φάρμακο με την ίδια δραστική ουσία, επειδή η απορριφησιμότητά του είναι λιγότερη στον οργανισμό σας, σας τη μειώσει 15% ή σας ταράξει με επιπλοκή, αλλά κυρίως σας μειώσει τη χοληστερίνη σας, ποιος είναι υπεύθυνος να το δει? Ο γιατρός. Επειδή έχει γίνει λοιπόν. Κανένας δεν υπάρχει, δεν έχει απολύτω κανένα. Ναι, μα όταν ο νόμος λέει θα γράφει μόνο τη δραστική ουσία. Μα γίνεται και έξω λέει αυτό. Ακούστε, αυτό που γίνεται έξω για να τελειώνει αυτό ο μύθος. Ένα-ένα θα τα πούμε, θα περιμένουμε τον κύριο Τιμοσίδη να τα πούμε. Κύριε Μπατζόγλου, δώστε μας μια εικόνα πριν πάμε στον κύριο Βουδούρη. Εσείς τι λέτε τώρα για αυτά, γιατί ακούω από τους φαρμακοποιούς μεγάλο θόρυβο, μεγάλο τόρο. Να σας πω. Καταρχήν, όπως λέει και ο τίτλος, τι είναι γενώσιμα. Ξέρετε, στην Ελλάδα μπερδευόμαστε στους ορισμούς καταρχήν και εκεί αρχίζει όλο το. Τους μαθαίνουμε σιγά σιγά. Υπάρχει. Εδώ μάθαμε τα CDS. Ήρθαν τα PSI, ήρθαν τα ορισμούς. Τώρα είμαστε στα γενώσιμα. Στα γενώσιμα υπάρχει η κοινοτική οδηγία που λέει τι είναι το γενώσιμο. Πρέπει να έχει η ίδια δραστική σύσταση με το πρωτότυπο, η ίδια ποιοτική και χημική σύσταση. Πρέπει να μπορεί να αποδείξει με μελέτη βιοϊσοδυναμίας ότι είναι ίδιο με τον πρωτότυπο. Mm. Ό,τι λοιπόν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος, είναι εγγυημένο και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς αποτελεσματικότητας. Και συμφωνούμε και εμείς αυτό. Αυτό που ωραία. Είναι η αγωνία μας είναι που τα, ακούω. Τα χιλιάδες φάρμακα που θα έρθουν. Αυτά που θα έρθουν είναι το αυτά είναι που το έρχονται. Εσείς που καταβολικά θα θεωρείτε υπόπτα. Εγώ σας λέω όχι. Θεωρείτε ανίκανο τον ΕΟΦ να ελέγξει? Να σας το πω με δύο λόγια. Θεωρώ ότι ο ΕΟΦ μπορεί να ελέγξει ένα μέρος από αυτά, δεν έχει το μηχανισμό, τα εργαστήρια και το επιστημονικό προσωπικό να ελέγξει τα χιλιάδες που θα έρθουν. Εδώ στη μάχη να αποκτήσει ο ΕΟΦ αυτό το μηχανισμό. Ναι, σύμφωνοι, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Να σας πω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν ακούω μόνο αυτό.
Δηλαδή, ενώ είναι λογικό και παραδεκτό και εμείς πρώτοι να μπούμε μπροστά και να πούμε βάλτε ελεγχτές να ελέγξετε αυτό που λέει ο κ. Σαμπατζόγλου. Δεν ακούω από μερικούς συνάδελφους σας αυτό. Ακούω ότι κινδυνεύουν να μας εξοντώσουν, να μας στείλουν στον τάφο μετά γενώσιμα. Ναι, όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά αυτό μπορεί να το κρίνει ο γιατρός. Δεν μπορεί να το κρίνει κανείς άλλος πλην του γιατρού. Ο φαρμακοποιός. Δεν είναι και αυτού η δουλειά του να σου πει έχω και αυτό το φθηνότερο. Μπορεί να δει τις εξετάσεις ο φαρμακοποιός εάν ένα φάρμακο πήγε στα λάδια. Όχι, εσύ πάρε πενικυλίνη. Αυτό δεν είναι υπάρχουν η λογική. Υπάρχουν διακριτή ρόλοι όπως λέει ο κύριος Σαμπατζόγλου. Ο γιατρός κάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία και ο φαρμακοποιός μπορεί και εκτελεί και στο εξωτερικό και γίνεται, κύριε Παντζόγλου, φροντίζει τη θεραπεία. Από γίνεται μικρή, στο εξωτερικό αυτό που μας λένε ότι γίνεται σε μια κλίμακα μικρή και νομίζω ότι στο τέλος και εδώ στην Ελλάδα θα το δούμε το αύριο, γιατί ξέρετε το νομοσχέδιο αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Θα δούμε τι θα ψηφιστεί σήμερα. Νομίζω αυτό που θα γίνει τελικά είναι θα βρεθεί μια λίστα, μικρή λίστα από ουσίες. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια λίστα ιδιοσκευασμάτων από τον ΕΟΦ και αυτό θα μας καθοδηγεί και τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Έχετε μια μπούσουλα, ας πούμε. Ωραία. Μέχρι έτσι, εκεί, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ναι. Μέχρι εκεί τα πράγματα είναι δεκτά και εμείς θα το υλοποιήσουμε. Όμως αυτό που εμάς είναι η μεγάλη μας ανησυχία είναι ο κόσμος να μπορεί να πάρει καλό και ποιοτικό και ασφαλές φάρμακο. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να στηριχτούμε σε αυτά που παράγονται σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία είναι ασφαλή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καινούριο έρθει, να έρθει με γκαραντί βιοισοδυναμίας. Αυτό λέμε. Ωραία. Αν αυτό γίνει. Εσείς τι λέτε, ποια είναι η εικόνα που έχετε για όλα αυτά. Και μετά θα μιλήσουμε για τις απεργίες που κάνετε και για τα. Εντάξει, κύριε. Και, βεβαίως, και για την. Από πότε αρχίζετε εσείς τώρα, δεν δίνετε σε μερικά ταμεία. Δεν ανέχεστε πλέον την καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, άκουσα. Είναι 3 και ο τρέχον 4 μήνες. Θα μας τα πείτε, θα μας τα πείτε. Για δώστε μας μια εικόνα, κύριε Κουδούρη, γιατί περνάει και από εσάς αυτή η ιστορία. Θα μιλήσω με δύο ιδιότητες, και του Προέδρου του ΕΟΠΗ και του γιατρού που είμαι πολλά χρόνια παθολόγος. Πολύ χαίρομαι. Ένας παθολόγος χρειάζεται. Και μάλιστα παθολόγος. Ένας ψυχίατρος χρειάζεται, κύριε Κουδούρη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ και με τους δύο συναδέλφους, και με τον κύριο Πατούλη και με τον κύριο Παντζόγλου, ότι τα φάρμακα είναι ασφαλή από τη στιγμή που ένας επίσημος φορέας βάζει τη σφραγίδα. Ελέγχει την παραγωγή του. Διότι αν είναι δυνατόν και αν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι θα υπάρξει σύμβαμα από αστοχία υλικού, λέγεται όταν πέφτει ένα αεροπλάνο και φταίει, ξέρω εγώ, μια ρόδα ή ένα. Λοιπόν, η αστοχία υλικού τι σημαίνει? Ότι το φάρμακο που κυκλοφορεί με άδεια δεν έχει μέσα τα συστατικά και τη σύνθεση την οποία πρέπει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν συμβεί ένα τέτοιο πράγμα δεν πρέπει κανείς να μείνει σε αυτή τη χώρα που έχει εμπλακεί με αυτή την ιστορία. Σωστά το λέτε. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, το φάρμακο που θα έρθει από το Πακιστάν, να πω συγκεκριμένα. Το δεύτερο. Εδώ χριστουγεννιάτικα λαμπάκια φέρνουν από την Κίνα και παθαίνουν βραχύτερο. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να έρθει. Δεν είναι απαραίτητο να έρθει από το Πακιστάν. Ο κόσμος λέει αυτό. Αν θέλετε να συνεχίσω εγώ την ιδέα ή τον Πακιστάν. Ένα πρωτότυπο φάρμακο. Το χριστουγεννιάτικο λαμπάκι σας καλύπτει, κύριε Μπατζόγλου, είναι έτσι? Είναι το παράδειγμα σας πολύ καλό. Να σας πω. Σου λέει έχουν βραχύτερο. Να ολοκληρώσω αν θέλετε. Γεννόσημα εγγυημένα και γεννόσημα που δεν είναι εγγυημένα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, και το ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε. Υπάρχουν τα πρωτότυπα φάρμακα που έληξε η πατέντα τους. Αυτά συνεχίζουν να βγαίνουν. Δεν είναι γεννόσημα αυτά? Ναι. Δηλαδή ένα φάρμακο που μέχρι χτες ήταν επώνυμο και ήταν το πρώτο στην κατηγορία του, σήμερα τελείωσε η πατέντα του και εξακολουθεί να παράγεται. Μπαίνει λοιπόν στην κατηγορία των γεννοσίμων. Αυτό είναι τι θέλω να πω. Σημαίνει έλλειψη πατέντα. Ακριβώς. Είναι αντίγραφο. Μετά από κάποια χρόνια. Έκανε την έρευνα μια φαρμακευτική εταιρεία, ελευθερώνεται πλέον αυτή η έρευνα και αν θέλετε επιπλέον, η τεχνογνωσία και πάει σε άλλες φαρμακευτικές. Πρέπει να λυθεί και η παρεξήγηση. Τώρα μιλάω σαν ΕΟΠΗ. Ότι ο ΕΟΠΗ προκειμένου να κατεβάσει τα διάφορα κόστη θα ανεχθεί και το σημειώνω αυτό. Θα ανεχθεί να δώσει στους ασφαλισμένους του φθηνότερα προϊόντα προκειμένου να μειώσουμε τα κόστη τα οποία δημιουργούνται στο φάρμακο. Έχουμε πολλούς άλλους τρόπους προκειμένου να ελέγξουμε αυτό τον εξορθολογισμό της δαπάνης και δεν θα μπορεί κανένας ποτέ να σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να γίνει με ένα μειωμένης αξίας υλικό όπως είναι το φάρμακο το οποίο. Καταλαβαίνω ότι όλοι συμφωνείτε λοιπόν, ότι το κλειδί το είναι ο ΕΟΦ. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, πρέπει να λυθεί η παρεξήγηση. Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
Έχουμε τον Ντεπών, να πω το πιο κοινό, ας πούμε. Αυτό παρακεταμόλη. Είναι η δραστική ναι, παρακεταμόλη. Εγώ προσωπικώς θα εμπιστευόμουν να πάρω τον Ντεπών που φτιάχνεται στην Γερμανία ή στην Αγγλία από ότι αυτό που φτιάχνεται στην Ινδία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι γελίο αυτό που λέω. Μπορεί να είναι αστείο, μπορεί να είναι λάθος. Είναι καθόλου αστείο. Εντάξει, υπάρχει, ακούστε την καθαρότητα. Δεν θα αισθανόμουν καλά, ας πούμε. Που φτιάχνεται, μη γελιόμαστε, έχει να κάνει με την καθαρότητα και την ποιότητα. Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής τεχνολογίας υψηλής, έτσι, τα ξέρουμε τα πληροφορική, κομπιούτερ, τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι... Καλά, αφήστε, όχι, σας όχι, κοιτάξτε, πιστοποιούν την τεχνολογία αυτοί, κάποιες μεγάλες εταιρείες. Δεν υποστηρίζω κάτι ειδικό, κύριε έτσι, Βουλή, σας είπα το παράδειγμα, αλλά... ότι εδώ άμα πάρεις μια μπρίζα κινέζικη, που έχει κατακλυστεί ο τόπος και δεν βρίσκεις τίποτα άλλο, ας πούμε, σου λέει ο άλλος που είναι ηλεκτρόνος, θα σου χαλάσει αυτό, είναι μούφα. Είναι... Και χαλάει. Και χαλάει κατά κανόνα. Λοιπόν, πώς να εμπιστευτείς τον τεπό που έχει φτιάξει εκεί πέρα. Και πώς να εμπιστευτείς τον Γερμανό που σου λέει σε δανείζω και δεν σε δανείζω. Αυτό είναι άλλο. Ας τους πούμε ότι θα πάρουμε την Κίνα να φοβηθούν τουλάχιστον. Αυτό είναι άλλο όμως. Δεν το πολιτικοποιείτε τώρα. Κοιτάξτε, εκεί φτάνουμε τώρα. Μα γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθει ένα πράγμα. Είναι δυνατόν να έρθει κάτι από το εξωτερικό. Αν δίνει τον τεπόν από την Ινδία. Γιατί ο γιατρός αν δει ότι δεν γίνεται καλή θεραπεία. Έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει με άλλο εμπορικό ή φαρμακευτικό σκέπασμα. Άμα κυρία μου να με στείλει σε μένα στα θυμαράκια, μετά πετύχει να το κάνουμε για τον επόμενο. Γι' αυτό ακριβώς λέγαμε εμείς ότι ο γιατρός δεν μπορεί να γράφει μόνο τη δραστική ουσία. Δεν είναι το φάρμακο μόνο η δραστική ουσία. Είναι και το έκδοχο, είναι το σύνολο της εμπορικής και επώνυμης, αν θέλετε, ονομασίας του φαρμάκου. Κύριε Παντούλη, το κρίσιμο θέμα είναι, όπως λέει και ο Γιάννης, και νομίζω ότι έχει δίκιο και ο κ. Σαμπατζόγλου και ο κ. Βουδούρης, και εσείς φυσικά, είναι να με διαβεβαιώσετε εσείς, λέτε εσείς, μου δώσετε μια συνταγή, λέει παρακεταμόλη, που είπατε το παράδειγμα. Αν πάμε σαν και μου πει παρακεταμόλη, ναι, είναι τον τεπών, το οποίο ξέρεις, και το... Και το Παναντόλ, και το Παναντόλ, να μην λέμε μόνο για τον τεπών, και είναι και αυτό το ειδικό. Εγώ τον τεπών θα προτιμήσω, είναι τον Παναντόλ. Και καλά, ενδεχομένως θα μπορεί να κάνετε. Βέβαια, για να το προτιμήσω αυτό πρέπει να πληρώσω κάτι παραπάνω. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Βέβαια, πήγαμε σε πιο απλό φάρμακο. Δηλαδή, κάποιος καρκινοπαθής ενδεχομένως θα κληθεί να πληρώσει πολλά περισσότερα. Λοιπόν, το κρίσιμο θέμα είναι, θα μου εγγυηθεί ο ΕΟΦ με τις ελεκτικές του, κύριε Τιμοσίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα και εσύ, Τιμοσίδη. Θα μου εγγυηθεί ο ΕΟΦ ότι αυτό που έρχεται και που με καλεί εμένα ο κ. Πατούλης να το πάρω στη θέση του ντεπών, που είπαμε το παράδειγμα, επειδή δεν χρειάζεται και η διαφήμιση των ντεπών, είναι πασίγουρο. Είναι και άλλα συστατικά μέσα στο σκεύασμα. Θα μου εγγυηθεί ο ΕΟΠ ότι είναι εντάξει. Τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να μου εγγυηθεί για τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να ελέγξει. Τη στιγμή που το κράτος επί μια εβδομάδα άφηνε να σέρνεται ο βουλευτής που έπαιρνε το 1 εκατομμύριο και στο τέλος απεδείχθη ότι ήταν δεν άλλο. Και... πώς θα μου το εγγυηθεί για την υγεία του παιδιού μου ή τη μάνα μου, κυρία Μπατζόγλου, ή του εαυτού μου. Εγώ να σας πω το εξής. Καταρχήν για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία, υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία, αν την ακολουθήσουμε έχει καλώς, αλλά δεν μπορούμε στο θέμα της υγείας να πηγαίνουμε στο διαρκώς φθηνότερο. Ναι, αλλά φαίνεται και την καταστροφή και εσείς. Με δύο λόγια. Σήμερα θα πεθάνουμε όμως. Όχι, όχι, ενώ μιλάτε πολύ λογικά να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία, μερικοί από εσάς φαίνεται την καταστροφή. Όχι εμείς, όχι εμείς. Εγώ λέω, ναι στα γενώσιμα τα εγγυημένα. Αλλά όχι στην λογική του διαρκώς φθηνότερου. Αυτό το λύσαμε. Γιατί ξέρετε, ορισμένοι που επενδύουν στο φόβο και στον τρόμο. Ακριβώς αυτό πρέπει να μην. Ορισμένοι, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι φαρμακοποιοί, είτε είναι γιατροί, είτε δεν ξέρω τι άλλο είναι. Αρέσκονται στο να τρομοκρατούν τον κόσμο ότι αύριο θα πεθάνει. Όχι, ακούστε. Έτσι, γι' αυτό χαίρομαι που ακούω και αυτά που λέτε εσείς και αυτά που λέτε εσείς. Υπάρχουν από πολιτικές και έχει από επιστήμονες. Κύριε Οικονομέα, έχουμε μια δεδομένη κατάσταση μέχρι σήμερα. Να μην πάμε ψάχνοντας, αν θέλετε, προθέσεις και μόνο διαθέσεις. Μέχρι σήμερα, ο Έλληνας πολίτης χαίρει και απολαμβάνει ενός μιας φάρμακου εξασφαλισμένου, μιας φαρμακοθεραπείας, από την οποία τουλάχιστον και εσείς το ακούστε σε καθημερινή εκπομπή, δεν έχετε να πείτε ότι υπάρχουν προβλήματα στη χορήγηση του φαρμάκου, είτε υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα, σοβαρά προβλήματα στη διάθεση του φαρμάκου. Εμείς όμως, παρόλα αυτά, επειδή τώρα πάμε σε μια νέα κατάσταση, έχουμε δώσει οδηγίες, εντολές, ο ΕΟΦ έχει προετοιμαστεί, έχει δημιουργήσει ομάδες οι οποίες θα κάνουν ελέγχους, οι οδηγίες είναι σαφείς, οι εντολές δεν είναι σαφείς, θα γίνονται περιοδικά. Έχουν χάσει προσωπικό. Αυτό λέω, από 200 ευρώ πήγε σε 150. Κύριε Τιμοσίδη, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Παρακαλώ, όχι. Εγώ σας ξαναλέω ότι είμαι ένας
καταναλωτής φαρμάκων. Είμαι άσχετος, δεν είμαι γιατρός. Διαβάζοντας, ανοίγοντας ένα οποιοδήποτε φάρμακο που μου συστέλνει ένας γιατρός, μου έδωσε ένα διφλεγμονώδες προχτές αυτό. Έχει 150 παρενέργειες. Ανοίγω το χαρτί και τρελαίνομαι. Λέει, μπορεί να πάθεις αυτό, μπορεί να πάθεις τώρα, μέχρι εγκεφαλικό, μέχρι καρδιά. Λέω λοιπόν εγώ που είμαι άσχετος, ότι όσο πιο καλά είναι φτιαγμένο αυτό το πράγμα, το γενώσιμο δικαιωμάτιο, τόσο θα έχω πιθανότητες λιγότερες να πάθω αυτή την παρενέργεια. Είναι έτσι, δεν απορροφηθεί και σωστά και να προωθηθεί και να σας κάνει και καλά. Άρα το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα εγγυηθείτε εσείς ότι αυτό το πράγμα που φτιάχνετε στο Πακιστάν ή στην Ινδία ή δεν ξέρω πού αλλού, είναι στο Καμερούν, δεν ξέρω πού, δεν θέλω να, μπορεί να είναι πολύ καλύτερες από εμάς αυτές τις χώρες. Πώς θα εγγυηθείτε εσείς ότι είναι εντάξει. Και ότι μπορεί να λειτουργήσει. Πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Το κλειδί λοιπόν είναι να μην έχουμε ανεξέλεκτη εισαγωγή τέτοιων φαρμακευτικών ουσιών. Δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος και η φαρμακοποίηση, νομίζω. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι μία κουβέντα. Εύκολη. Την οποία δεν μπορεί να την πεις τόσο εύκολα, γιατί ο ΕΟΦ μέχρι τώρα έχει καταφέρει και τα βγάζει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Βεβαίως. Και από εδώ και πέρα, εμείς είμαστε εδώ να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή την προσπάθεια. Μπαίνει ο ΕΟΠΗ, ένας φορέας ο οποίος έχει τον έλεγχο πια όλων των ασφαλιστικών ταμείων και επομένως θα συμβάλλει και αυτός με τις δικές του δυνάμεις. Εμείς καλούμε τους γιατρούς να βοηθήσουν. Άρα πρέπει να γίνει μια παστρατεία όλων. Και βλέπετε ότι και από τη συζήτηση εδώ βγαίνει μεν η αγωνία, αλλά όμως δεν υπάρχουν αυτοί οι ανησυχοί ότι αμάν έρχεται κάτι κακό. Κάτι που ας κύριε πούμε υπουργέ, να δημιουργήσει όμως έναν ελεκτικό μηχανισμό, κύριε Τιμοσίδη, σε μια πολύ δύσκολη φάση, όπως λέτε, να αλλάξουμε το 18%, να το κάνουμε 50% γενώσιμα, άρα να τιτλοποιήσουμε ασθενείς με μια νέα φαρμακευτική. Κύριε Γονομέα, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Κύριε Πατούλη, γιατί το θέτετε έτσι? Ακούστε με λιγάκι. Παρακαλώ. Εδώ λοιπόν. Στη Γερμανία, γιατί έχουν 80% γενώσιμο? Γιατί, κύριε Γονομέα, το έχουν κάνει εδώ και 20-30 χρόνια σταδιακά. Θα το κάνουμε και εμείς σταδιακά. Μα λένε εδώ ότι ξαφνικά θα φτάσουμε στο 50%. Πώς? Το 50% είναι το μέσος όρος, διάβαζα σήμερα στα νέα, το έδειξε εγώ στο πρωί. Ακριβώς. Το 50% είναι το μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ακούστε, κύριε Οικονομέα. 75%. Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Σαραντάκο, βάζοντας ως θεματοφύλακα τον γιατρό, θεραπευτή, και όχι αφαιρώντας τη δυνατότητά του να έχει την ευθύνη για τη θεραπεία, δίνοντας μόνο δραστική ουσία. Αυτή είναι η αντίδρασή μας. Τι λέτε για το... μισό λεπτό, πριν ο κ. Βούδωρης, τον έχουμε αδικήσει. Εγώ νομίζω ότι ένα φάρμακο όταν θα φτάσει στο ράφι του φαρμακοποιού θα πρέπει να είναι απόλυτα εγγυημένο. Αυτό είναι το θέμα. Μετά πάει και το γράφει ο γιατρός. Την ώρα λοιπόν που θα φτάσει στο ράφι και είναι εγγυημένο, είναι η ώρα του ΕΟΠΗ που λέει εγώ αγοράζω και εγώ πληρώνω. Άρα ζητώ πιστοποίηση, όπως ζητάμε για όλες τις άλλες υπηρεσίες, ότι αυτό που θα μπει στον ΕΟΠΗ και θα πληρωθεί είναι πιστοποιημένο. Μόνο που δεν σας έχουν ρωτήσει ποτέ, κύριε Βουδούρη, εσάς σαν ΕΟΠΗ για τίποτα. Ενώ λέτε ότι θα κάνετε όλα αυτά, δεν σας ρωτήσω και δεν υπάρχετε πουθενά στο νόμο. Είναι ψέμα αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, ο νόμος... Όχι εσείς ο ΕΟΠΗ. Ενώ εσείς κάνετε, είστε ο θεματοφύλακας και έθετε ο κεντρικός πυλώνας της πρωτοβάθμιας. Γιατί το λέτε, κύριε Πατούλη? Μα δεν τον ρωτήσατε εδώ, κύριε Δημοσίνη. Δεν τον ρωτήσατε όταν κάνετε την κοινή υπουργική απόφαση τι εισήγησε ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, ακούστε, έχει με πάρα πολλά να ασχοληθεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Και αυτό δεν είναι, είναι άλλο, να άλλο θέμα αυτό. Με την τιμολόγηση του φαρμάκου. Φυσικά, την οποία έχει κρατήσει. Είναι άλλο θέμα όμως. Πέστε μας για το αν υπάρχει ασφάλεια. Έτσι. Αν θα υπάρξει ασφάλεια. Από τη στιγμή όμως που... Καταλαβαίνω, κύριε Πουδούρη. Δεν μπορείτε εσείς τώρα να πείτε τώρα... Εγώ σας λέω. Παρακαλώ, κύριε Πατούλη, σας παρακαλώ, μην αλλάζουμε θέμα όμως. Γιατί η ασφάλεια των ασθενών είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο θέμα. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς θα πληρώσουμε φάρμακο, θα ζητήσουμε και νομίζω ότι και το Υπουργείο αυτό διαβεβαιώνει ότι όλα αυτά θα βγουν με πιστοποιητικά. Να ρωτήσω κύριε Πατούλη, εσείς, αν έρθω εγώ στο γιατρείο σας και έχω πονοκέφαλο δεν ξέρω τι, θα μου πείτε ότι υπάρχει το φάρμακο τάδε και το φάρμακο δίνα που θα έχετε ενημερωθεί. Θα μου δώσετε δηλαδή και ως γιατρός μια εναλλακτική. Ναι, σε να σου πει, αν μπορείς δώσε και 20 ευρώ παραπάνω, το πάρει το πόλο. Είπα 5 ευρώ παρακάτω το... Τι λέει ο νόμος, εμείς πάμε σε ένα μεσό. Εσείς δεν το κάνετε στο αφήνι σας. Α, ο γιατρός δεν χάνει την αρμοδιότητα. Δεν χάνει, κύριε Σαραντάκη. Δεν είναι θέμα του γιατρού πόσο κάνει το φάσο. Υπάρχει μια προσωπική σχέση, λέω, με τον αστήρι. Θέλω να καταλάσουν, κύριε Σαραντάκο, και αυτή. Και μάλιστα ο κύριος Τιμοσίδης είναι και γιατρός. Μέχρι χθες ήταν γιατρός και ο κύριος Βουδούρης. Όλοι είμαστε γιατροί. Ακούστε λιγάκι. Εδώ λοιπόν, τι λένε?
ο γιατρός θα γράφει μόνο τη δραστική ουσία, ναι, που στο εξωτερικό γίνεται στα νοσοκομεία κυρίως και όχι στην εμπορική, ναι, διαδικασία. Και θα πηγαίνεις μετά στο φαρμακείο και λες, εάν θέλεις να σου αφαιρέσουν συμμετοχή, άρα να μην πληρώσεις το φάρμακο, θα πάρεις το φτηνότερο. Αυτή ήταν η εντολή του φαρμακοποιού. Έτσι λένε, κύριε Βατζόγλου. Έτσι λέει ο νόμος. Άρα, αυτό έτσι λέει ο νόμος. Για τον νόμο μιλάμε εμείς, τι να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι κάνει ο θεματοφύλακας που, επαναλαμβάνω, το φάρμακο δεν είναι μόνο η δραστική ουσία, είναι και τα έκδοχα. Πόσο καλό θα σας κάνει στην απορροφητικότητα. Εντάξει, πάντως παραδέχεστε όμως, κύριε Πατούλη, επειδή είσαστε εμάς αντρώες, πρέπει να παραδεχτείτε ότι με βάση αυτά τα, να μην πω καμία κουβέντα, τα έκδοχα, ναι, έχει γίνει τζόγος και χρηματίζονται γιατροί. Να τους πιάσουμε. Κάνονται οι εταιρείες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Όσοι κάνουν, κύριε, γιατί να ξεπερδέψουμε και κάτι. Λίγο το η θέμα, έρευνα σήμερα στην Ελλάδα γίνεται από τις φαρμακοβιομηχανίες για το φάρμακο. Από πουθενά αλλού. Και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών σε όλο τον κόσμο γίνεται από αυτές. Από εκεί και πέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχω το ΕΜΕΣ στο στομάχι από το στομάχι του Αμερικανού ή του Γάλλου. Εάν εσείς μου πείτε ότι ο Γάλλος, ας πούμε, παίρνει όταν έχει ίωση, ξέρω εγώ τι να πω, κάποια αρρώστια, παίρνει αυτό το φάρμακο. Εγώ τι έχω, πιο καλό στομάχι, πιο ιερό, επειδή έχω αρχαίους προγόνους. Έχετε καλή πολιτεία, κύριε Οικονομέα. Έχετε καλή πολιτεία που ελέγχει. Γιατί δεν πολεμάτε λοιπόν αυτό? Κύριε, κύριε Παπαδόπουλο, δηλαδή, αλλά μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε το θεματοφύλακα. Αυτό έχει ένα δίκιο πάντως. Πολύ ωραία όμως, κύριε Οικονομέα. Αν ο γιατρός έχει το μυαλό του να προστατεύσει τον ασθενή και όχι να παίρνει μίζες από το. Όσοι δεν έχουν το μυαλό τους θα φύγουν από το σύστημα. Γιατί ορισμένοι, ευτυχώς όχι πολλοί, το μυαλό τους δεν το έχουν πώς θα προστατεύσουν τον ασθενή. Θα φύγουν, εδώ συνεργαζόμαστε. Αλλά το έχουν στα συνέδρια, το έχουν στα συνέδρια και στις μίζες από τις εταιρείες. Όσοι κάνουν αυτή την παρατυπία, παρανομία, θα φέγουν από το σύστημα. Κύριε Οικονομέα, για να κλείσουμε μια πλάτη. Παρακαλώ, κύριε Βουδέρ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα. Με απόλυτο τρόπο, γιατί αφήνονται υπολογισμοί. Δεν κάνετε τη χρήσιμη ανακοίνωση. Πατούλης, ναι, τις επόμενες μέρες συναντιόμαστε, δίνουμε στοιχεία μιας παράξενης συνταγογράφησης, έτσι την χαρακτηρίζω καταρχήν, θα τα μελετήσουν και οι σύλλογοι μαζί με τον ΕΟΠΗ. Να και μην βέβαια καταδικάζουμε χωρίς μελέτη. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι είναι αυτή η παράξενη συνταγογράφηση? Όταν ένας μέσα σε ένα ωράριο γράφει 3.000 συνταγές το μήνα, Παναγία, και υπάρχει και μια ξέρετε κινητικότητα προσωρισμένα φαρμακεία. Πώς είναι μέσα? Καταρχήν αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, επεξεργάζονται πάρα πολλές χιλιάδες. Ναι, πόσους έχετε βρει εσείς στο κύκλο, με αυτό τι είναι αυτό που όλες αυτές οι σελίδες αφορούν ένα γιατρό. Ένα γιατρό. Έχει δηλαδή γεννώσιμα μέσα τουλάχιστον αυτά. Δεν είναι. Μάλλον στο ακριβό θα πήγαινε. Τύπος το ακριβό θα πήγαινε. Θέλω να ακούσω τον κύριο Βαζόγλου μετά, ο οποίος έχει μια φωνή μετριοπαθή, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, έλα. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Μέχρι σήμερα ο Έλληνας πολίτης απολαμβάνει μιας φαρμακοθεραπείας χωρίς σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως τα ογραφεί ο γιατρός, εκτελεί ο φαρμακοποιός και πάμε. Τι καινούριο έχουμε τώρα να συζητήσουμε? Λέμε ότι επειδή υπάρχει και αυτή η οικονομική συγκυρία και επειδή είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν ένα υπερβολικό κόστος στην κατανάλωση του φαρμάκου. Κατάχρηση. Πέρα από αυτό που χρειάζεται ο πολίτης. Ναι. Υπερβολική, περίπου στο διπλάσιο. Και επειδή με τις προσπάθειες που κάναμε έχουμε ήδη κατεβάσει το κόστος και ο Έλληνας πολίτης δεν στερείται κανενός φαρμάκου που το χρειάζεται, είμαστε σε μια διαδικασία να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που είναι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Που τι κάνουν αυτές? Χορηγούν φάρμακα χαμηλότερου κόστους, της ίδιας όμως φαρμακευτικής δυνατότητας και του ίδιου θεραπευτικού αποτελέσματος. Αυτά τα φάρμακα είναι γνωστά παγκόσμια, ως generics, είναι τα γενώσιμα δηλαδή, τα αντίγραφα φαρμάκου. Μετά τα 10 χρόνια της πατέντας και άλλες επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τέτοια φάρμακα. Αυτό λοιπόν τι θέλει? Κύριε Τιμωσή, η αγωνία που έχει ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο οποίος μπορεί να αρρωστήσει το παιδί του αύριο, η μάνα του, η γυναίκα του, η αγωνία που έχει είναι μία. Μήπως μας καταντήσετε τριτοκοσμική χώρα? Εντάξει, αυτό θα απαντήσω λοιπόν. Στις τριτοκοσμικές χώρες πηγαίνουν τα λιγμένα και τα δίνουν στους ανθρώπους, δεν έχουν έτσι κι αλλιώς να χάσουν τίποτα. Λοιπόν, μήπως μας καταντήσετε έτσι? Κανένα αυτό είναι το φάρμακο λοιπόν δεν κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα, ούτε θα κυκλοφορήσει αύριο στην Ελλάδα, αν δεν έχει την έγκριση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Να το BBC. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. 100 ασθενείς
οι οποίοι στην Ινδία για καρδιοπάθεια. Εντάξει, τώρα θα, άλλο, δεν τώρα θα παραδεχτείτε, τώρα, θα παραδεχτείτε τώρα ότι τώρα αυτά εδώ, αυτές οι ειδήσεις εδώ. Ακούστε όμως, για να καταλάβετε, για τώρα τι λέω, αλλά ακούστε. Τώρα κύριε Οικονομέα και ο Φαρμακοποιός είναι επιστήμονας, τώρα μην φτάσουμε σε ακραία πράγματα τώρα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τον υποκαταστήσουμε. Μα έτσι δίνει και ο Οικονομέας να γράφει τη δραστική ουσία, αυτό απαντήστε. Αυτό λέτε. Μα το έχουμε, αυτό είναι δέσμευσή μας και θα το κάνουμε νόμο του κράτους. Είστε γιατρός, κύριε Δημοσίδη. Με συγχωρείτε, γιατί. Ξέρετε ότι το φάρμακο για να απορροφηθείτε να εξαρτάται από κύριε Πρόεδρε, στο νοσοκομείο, κύριε Οικονομέα, ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει συνταγογράψιμη δραστική ουσία. Το 95% που πέθανε, πέτυχε ο κύριος Λοπερδός. Υπάρχει νοσοκομείο, το φάρμακο. Το αντισβητείτε αυτό. Εσείς αισθάνεστε ότι σας παραγωνίζουν. Με συγχωρείτε, έχουμε προβλήματα. Κύριε Οικονομέα, όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Οικονομέα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό. Είναι θέμα δημόσια υγεία. Κύριε Πρόεδρε, μην είναι θέμα δημόσια υγεία. Ο κύριος Τιμωσίδης που είναι και γιατρός. Μα είναι και γιατρός και μιλάω με καλό γνώση. Και απορώ, σας έχει υπερδικήσει ο τίτλος του υπουργού από τον τίτλο του γιατρού. Εδώ λοιπόν κύριε Τιμωσίδη. Το προσβάλλετε τώρα. Είναι σαν να σας λέει ότι είσαστε περισσότερο παρακατρός. Ένα λεπτό. Δεν το συνηθίζετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν το συνηθίζετε. Ίσως έχετε δίκιο. Είναι σαν να σου λέω ότι είσαι περισσότερο δήμαρχος παρά γιατρός. Δεν γίνεται. Εντάξει. Βάζω ερωτηματικό λοιπόν. Όχι, ούτε ερωτηματικό. Ρητορικό ερώτημα. Ρητορικό ερώτημα. Έτσι. Λέω λοιπόν κύριε Τιμωσίδη, επειδή ξέρω ότι είσαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ως γιατρός που είχε διευθυντεύσει τόσα χρόνια. Λέω λοιπόν, εσείς δεν συμφωνείτε ότι έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η δραστική ουσία, αλλά πως το κάθε φάρμακο θα απορροφηθεί, το έκδοχο που βοηθάει στην απορρόφηση του κάθε οργανισμού. Ποιο θα το ελέγξει αυτό. Μα βεβαίως. Ο φαρμακοποιός, ο γιατρός. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε κύριε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσει κανένα φάρμακο αν δεν πάρει την έκκληση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το είπαμε αυτό. Έχει καλά, αυτό μας το λέτε σαν να μας κάνετε χάρη. Μην μας το λέτε σαν να αυτονόητο να πω. Είναι ενταγμένο στα διαγνωστικά πρωτόκολλα. Δεν είναι αυτονόητο. Λένε ότι δεν μπορεί ο ΕΟΦ. Δεν έχει θα βρει τον τρόπο και θα πάει σε επιστοποιημένους φορείς. 1η Μαρτίου ψηφίζεται τον Δημοκρατικό. Θα βρει τον τρόπο. Μα είναι μια δέσμευσή μας. Κατά πάνω ξέρετε τι φοβόμαστε όλοι κύριε Τιμωσίδη. Εντάξει, αυτό, το κράτος, είναι. Αυτό το κράτος που είναι μπάχαλο. Αυτό φοβούνται όλοι, αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Καθίστε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε μετά να πούμε τον κύριο Αμπατζόγλου. Αυτό λέγαμε και στο παρελθόν. Δεν διαψευστήκαμε ποτέ. Ναι, αυτό δεν είναι καλά όμως. Έτσι το φάρμακο δεν έχουμε προβλήματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε. Λοιπόν, επειδή γίνεται συνέχεια συζήτηση αυτό και πριν δώσουμε τον λόγο στον κύριο Αμπατζόγλου που του το χρωστάμε και στον κύριο Βουδούρη. Ναι. Ο κύριος Τούντας του ΕΟΦ είναι στο. Ο κύριος Γιάννης Τούντας είναι στο τηλέφωνο. Να μας πει και να μας εγγυηθεί, αν μπορεί, ότι έχει τους ανθρώπους και έχει τους επιστήμονες από αύριο να ελέγχει για το τι μπαίνει μέσα στη χώρα αυτή, το οποίο θα καταλήξει στο δικό μας το στομάχι. Καλημέρα, κύριε Τούντα. Καλημέρα, κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι υπάρχει η εξής διευκρίνηση που πρέπει να δοθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει φάρμακο στην Ελλάδα όπως και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν έχει πιστοποιηθεί το εργοστάσιο παραγωγής του από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεται. Είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι στο Πακιστάν, είτε στην Ινδία, είτε στον Καναδά, πρέπει να έχει πάρει πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουν γίνει επισκέψεις επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή επιθεωρητών. Άρα κύριε Τούντα, με λίγα λόγια, είτε εσείς έχετε ελεγχτές, είτε δεν έχετε, αφού έχουν κάνει τη δουλειά οι άλλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθεωρητές, έχουμε μία εγγύηση ότι τουλάχιστον αυτό που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει φάρμακο στην Ευρώπη χωρίς να έχει πάρει πιστοποίηση. Αυτό είναι μια πολύ καλή διευθύνση. Εσείς τότε γιατί ξεσηκώνετε τον κόσμο και λέτε ο ΕΟ αφού δεν θα κάνει ελέγχους, δεν θα κάνει, αφού το κάνουν άλλοι τον έλεγχο. Καταρχήν, αν μιλάτε για μένα, να πω ότι ο κύριος Τούντας και γενικά ο ΕΟ έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο και κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό το οποίο μας φοβίζει είναι ανεξέλεκτος τρόπος εισαγωγής λόγω του φθηνού γενοσύμων. Και επαναλαμβάνω. Μα δεν υπάρχει ανεξέλεγκτο τρόπο, κύριε Παστούλη. Μα είπε ο κ. Τούντα ότι έχει παράνομο να πούμε στην Ελλάδα. Να απαντήσω όμως και σε αυτό το θέμα που βάζει πολύ σωστά ο κ. Πατούλη. Ο κ. Πατούλη πολύ σωστά λέει ότι η ευθύνη πρέπει να είναι κυρίως στο γιατρό. Μπράβο, κύριε Τούντα. Είμαι αυτό και εγώ γιατρός και συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Θέλω όμως να σας πω, όπως και πολύ σωστά, και ο κύριος Αμπατζόγλου λέει ότι δεν μπορεί να είναι κριτήριο το φθηνότερο φάρμακο. Πολύ σωστό και αυτό. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Τα κριτήρια της λίστας που ετοιμάζει τώρα ο ΕΟΦ, τα οποία θα είναι η λίστα που θα αποζημιώνουν τα ταμεία και θα πούμε ποια φάρμακα θα αποζημιώνουν τα ταμεία και ποια όχι. Στα νέα κριτήρια λοιπόν
βάζουμε τέτοιου είδους ποιοτικά κριτήρια που δεν θα είναι όλα τα φάρμακα στη λίστα. Θα είναι τα φάρμακα στη λίστα που συνδυάζουν σωστή τιμή, σωστή ποιότητα, που αποζημιώνονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μηχανισμούς τεχνολογικής αποτίμησης, έτσι ώστε η επιλογή δεν θα γίνεται με το φθηνότερο φάρμακο, θα γίνεται με το συνδυασμό του σωστού και καλύτερης τιμής φαρμάκου. Κύριε Τούντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαίνει λοιπόν, όχι για να το πω και στον αέρα, που σημαίνει λοιπόν ότι ο ΕΟΠΗ, ο οποίος θα πληρώνει αυτά τα, θα δικαιούται να έχει πιστοποιητικά η ποιότητα και βιοσυδυναμίας προκειμένου να καταπληρώνουν. Να τον κύριο καθηγητή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να ρωτήσετε. Δεν θα είναι κριτήριο το φθηνό φάρμακο. Θα είναι το αποτελεσματικό, αποδοτικό φάρμακο. Δηλαδή το καλό φάρμακο. Αντί να τον πληρώσει. Θα επικαλεστώ την ιατρική σας ιδιότητα και θα επικαλεστώ και την καθηγητική σας αξιοσύνη. Λέω λοιπόν, εσείς δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει ο γιατρός να γράφει και να είναι απόλυτα υπεύθυνος για την παραγωγή, όχι την δραστική ουσία. Αυτό ακριβώς λέω, διότι μέχρι να μπορέσουμε να φέρουμε μια ισορροπία τουλάχιστον, είναι ένας κυματοθράφτης αυτήν τη διαδικασία. Σε αυτό συμφωνείτε κύριε Τούντα? Εγώ συμφωνώ με αυτό, γι' αυτό κύριε Πατούλη, εχθές δώσαμε μεγάλη προσπάθεια στην συζήτηση που είχαμε με την Τρόικα να τους πείσουμε ότι αυτό το μέτρο πρέπει χρονικά να συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με τα πρωτόκολλα που έχουμε ετοιμάσει, έτσι ώστε ο γιατρός, εξοπλισμένος με την συνταγογράφηση και τα πρωτόκολλα, να μπορεί να επιλέγει αυτός και να επιλέγει σωστά. Σήμερα χωρίς να σας παρακαλώ. Κύριε Τούντα, έχουμε τρομερή πίεση. Πολύ σοβαρή. Ναι, κύριε Αμπατζόγλου. Μιλάτε για τη θετική λίστα και πότε θα τη βγάλετε, γιατί κάνα χρόνο τώρα παιδευόμαστε, αλλά θετική λίστα δεν βλέπουμε. Πότε θα την έχετε? Πότε θα είναι έτοιμη? Η θετική λίστα, κύριε Αμπατζόγλου, πάει την επόμενη εβδομάδα και κοινή υπουργική απόφαση στους δύο συναρμόδιους υπουργούς. Δηλαδή στο τέλος του μηνός, κύριε Τούντα, στο τέλος Μαρτίου, να πούμε να σας δώσουμε και δύο τις εβδομάδες αέρα, στο τέλος Μαρτίου θα υπάρχει αυτή η θετική λίστα που την ακούνε ένα χρόνο? Από πλευρά σε ΟΦ είναι έτοιμη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των δύο υπουργών να τις συνυπογράψουν. Ευχαριστούμε κύριε Τούντα. Καλή σας μέρα. Η δραστική, η αναγραφή δραστικής ουσίας. Ακούστε, υπήρξε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, όπως είπα προηγούμενα, με το κόστος, με τη φαρμακευτική δαπάνη. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι πρέπει αυτό να έχει ένα όριο, μέχρι κάπου να φτάνει. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Αυτό είναι και δέσμευση με τους συνομιλητές μας, με την Τρόικα. Αυτό το έχουμε δεσμευτεί ως χώρα και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Ένα από τα μέτρα που έχουμε πάρει και πάει προς ολοκλήρωση είναι η ηλεκτρονική σταγογράφηση. Το δεύτερο, όπως ακούσατε, είναι η θετική λίστα, δηλαδή μια λίστα η οποία θα περιλαμβάνει το αξιόπιστο φάρμακο που να είναι και όσο το δυνατόν φθηνότερο, για να μπορέσει να το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Και εφόσον αυτή η δαπάνη ξεπερνάει και δεν ελέγχεται στα επίπεδα που θέλουμε εμείς, έχουμε άλλο ένα εργαλείο, τη δραστική ουσία, την αναγραφή δραστική ουσία, με την οποία θα επιβληθεί ο τρόπος αυτός, ώστε να είμαστε στα επίπεδα που πρέπει. Λογιστικά σκέφτεστε και όχι επιστημονικά. Το ακούσατε και τον καθηγητή. Κύριε Πρόεδρε, τώρα λόγια παλικά. Να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ. Τι θα έπρεπε να το προτείνετε στην Τρόικα? Προτείνατε και είπατε ότι τώρα, εδώ δεν έχουμε κύριε πρόληψη, κύριε Τιμοσίδη. Ξέρετε πολύ καλά ότι προτείνουμε πάρα. Πρόληψη έχουμε, κύριε Τιμοσίδη, στη χώρα μας. Να καταλήξω. Μα δεν θα καταλήξετε. Λέω λοιπόν. Και στι συζητήσει. Υπάρχουν εγγενεί αδυναμίε στη χώρα. Από την οικονομία, αυτά θα λάβω υπόψη. Έχει δίκιο τώρα. Γιατί επικαλούμεται τι άλλε χώρε. Αλλά σε άλλε χώρε λειτουργούν αλλιώ τα πράγματα. Εδώ από τα 20 παίρνει αντιπερταστικά, διότι έχει γίνει παχύσαρκο. Σαν Έλληνα. Και τώρα αδικείται. Η πρόληψη δεν έχει σημασία. Για να κάνετε πολυφαρμακεία. Και κάνουμε πολυφαρμακεία. Δεν λέω προσωπικά. Δεν διακόψατε. Έχει πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επιμείνουμε σε πολιτικές δημόσιας υγείας, άρα πρόληψη, και την έχουμε ξεκινήσει. Να την δούμε. Για την πώς θα δει. Να την δούμε. Έχουμε πάει στον καρκίνο. Σας έχουμε κάνει προτάσεις, κύριε Δημοσίδη. Και σαν αυτοδιοίκηση την έχουν κάνει. Θέλω να πω κάτι αισιόδοξο για την Τρόικα. Πρέπει να πάρει ένα λεπτό το λόγο ο κ. Αμπατζόγλου. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Θέλω να πω, να με πείτε εάν είναι αλήθεια αυτό που δηλώσατε, γιατί είναι αισιόδοξο αυτό για μένα, ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κάνουν γενώσιμα εδώ και 10-20 χρόνια για νοσήματα καρδιάς, ψυχικές παθήσεις, γαστροπροστασία κλπ. Και είναι αποτελεσματικό. Πάρα πολύ καλό. Γιατί για μένα αυτό είναι καλό. Εμείς, κύριε Οικονομέα, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η χώρα μας δεν θα δημιουργήσει τώρα βιομηχανία φαρμάκων.
Την έχει. Έχουμε ήδη. Ελληνική φαρμακοποιία. Μία κουβέντα τελευταία για να αξιόπιστη. Κύριε Υπουργέ, βοηθήστε. Στην Ελλάδα είναι μια χαρά. Τα παραγόμενα στο Καμερούν δεν ξέρω αν είναι, θα το δούμε στην πράξη. Μα λέει έχει εγγύηση από την Ευρώπη. Ωραία, η νεκροψία θα δείξει το τέλος. Εγώ έχει νεκροψία. Αφήστε μας απέξω. Ελπίζω να μην κύριε Αλεξίδη. Ελπίζουμε εδώ για να τα βάλουμε και να μην πάμε στην νεκροψία. Αφήστε τις νεκροψίες για άλλους. Αφήστε μας εμάς απέξω. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν προσφέρομαι. Εγώ λέω, η Ευρώπη έχει εμπειρία να την ακολουθήσουμε. Όχι όμως μόνο να κυνηγάμε τη φτήνια και τη φτήνια. Η φτήνια στην υγεία δεν είναι εγγύηση. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω. Ούτε και σπατάλη. Για κάτι τελευταίο. Ούτε και σπατάλη. Πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται στην Ευρώπη. Απεργία, γιατί κάνετε. Πρέπει να κλείσουμε να ακουστεί το πρόβλημα. Και η φαρμακοποίηση κάνει απεργία και η σήμερα έχουμε 24 ώρες. Σε λίγη ώρα θα συγκεντρωθούν οι γιατροί στο President. Διότι αυτή τη στιγμή το θέμα της δραστικής ουσίας, το ακούσατε από τον κύριο καθηγητή, το λένε όλοι οι επιστήμονες, δεν μπορεί να μετατεθεί σε κανέναν άλλον πλήγη γιατρό. Θέλετε να το κάνετε εσείς. Βεβαίως. Αλλά οι φαρμακοποιοί επιστήμονες είναι αυτά σπουδάζουν όμως. Ναι, ακούστε, ο κάθε ένας στο ρόλο του. Ο γιατρός είναι επιστήμονα με εξειδίκευση. Οι φαρμακοποιοί δεν είναι πάντως και γραμματείς. Ακριβώς. Οι φαρμακοποιοί δεν είναι πάντως και. Έχουν άλλοι. Ακούστε. Πρέπει να ξέρουμε. Ο κάθε ένας στο ρόλο του ως ετάκτη. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή θα πρέπει εμένα να μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Αύριο πολλοί κόσμος φάρμακα δεν θα παίρνει, γιατί είμαστε απλήρωτοι 6 μήνες. 3 και 4 μήνες από ορισμένα ταμεία. Ποια ταμεία είναι αυτά που δεν θα δίνετε φάρμακα σε ποια ταμεία για να κάνετε. Για την ώρα. Ο ΕΟΠΗ να παίξει. Για την ώρα. 9,5 εκατομμύρια πληρώνουν. Το ΕΟΠΗ. Ένα λεπτό, κύριε Δημοσίδη. Ως κυβέρνηση θα πρέπει να φτιάξετε. Στηρίξτε τον ΕΟΠΗ, 500 εκατομμύρια ευρώ τους έχετε αφαιρέσει. 500 εκατομμύρια που του φάγατε. Δεν μπορεί να το πει ο κ. Βουδούρης, αλλά εμείς μπορούμε να το πούμε. 500 εκατομμύρια λιγότερα από τον προπολογισμό του. Προτείνω να τα πούμε και αύριο γιατί δεν πρόκειται να πούμε. Στηρίξτε τον ΕΟΠΗ, εμείς το στηρίζουμε. Δεν είναι έτσι. Ναι, πέστε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω αποδείξει ότι μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν το ότι αφαιρέθηκαν τα 500 εκατομμύρια. Που είναι πρόσφατο, πριν από μια εβδομάδα στο επιμελητήριο της Αθήνας που με κάλεσαν και μίλησα, είπα ότι τα οικονομικά του ΕΟΠΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή πριν φτάσουμε στα 500 εκατομμύρια. Όσο κυριαρχεί και υπάρχει αυτή η οικονομική ύφεση και ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει ασφάλιστρα είτε του ΙΚΑ είτε του ΟΑΕ, ο ΕΟΠΗ έχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουν όλοι και πρέπει όλοι, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα όλοι, ακριβώς, πρέπει να συνεργαστούμε. Διότι ούτε μπορεί κάποιος να γράφει 3.000 συνταγές έτσι γιατί του αρέσει, ούτε μπορεί σε ένα αγροτικό ιατρείο που βρήκαμε 19.000, φέρτε μας τα ονόματα κύριε Βουδούρη. Ούτε η κυβέρνηση να μην ξέρει ότι αφού υπάρχει πρόβλημα με τη σύλληψη των ασφαλιστικών εισφορών και άρα έσοδα στον ΕΟΠΗ να μην τρέξει. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Εγώ χαίρομαι γιατί όλοι σας εδώ πρέπει να πω και να αναγνωρίσω σήμερα συμβάλλατε στο να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Είμαι περήφανος, πολύ ευχαριστημένος και περήφανος κύριε Σαραβάκη. Σας ευχαριστώ για αυτό διότι ειλικρινά το τελευταίο πράγμα που εγώ τουλάχιστον και εσύ ξέρω ότι θέλεις και οι άνθρωποι που συνομιλούμε εδώ είναι να τρομοκρατούμε τον κόσμο και να του δημιουργήσουμε και για άλλα ψυχοφάρμακα. Και για άλλα ψυχοφάρμακα γιατί ορισμένοι εδώ επειδή επενδύουν στον τρόμο. Έτσι, απλώς δημιουργούν ανάγκες και για άλλα ψυχοφάρμακα. Ακριβώς και. Είχαμε έξαρση των ψυχοφαρμάκων. Εγώ είπα ότι ο ψυχίατρος χρειάζεται σήμερα καλώς στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε κύριε Όλα. Δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε. Δεν το χρειαζόμαστε.